κρατήσει για αυτόν τα δεδομένα, δεν ξέρω. Πάντως πάρα πολύ γρήγορα και πάλι μπαίνουμε μέσα στο game. Δεν προλαβαίνει να πούμε τίποτα, δεν ξέρω τι παρατηρήσει. Νομίζω γίνεται αυτό γιατί. Γιατί είναι. Anyway, έχουμε μπει στο τρίτο παιχνίδι. Στο παιχνίδι χωρίς καμία καθυστέρηση, όπως είπες και εσύ. Να δούμε τους Millennium, τους οποίους τους βλέπω μαζεμένους αυτή τη φορά. Δεν απλώνονται σαν με το πάρτι, αλλά πάνε μια ευθεία. Μάλλον να κάνουν κάποιο early event και θα πέσουν πάνω στον Enrated, έχω την εντύπωση. Τουλάχιστον όχι, θα περιμένουν στον Boost. Δεν τους έχει δει. Ούτε ακόμη έχει δει τον Jerry. Για θα να πάνε για το κάποιο... το binding. Με flash. Άμα έπιανε το binding. Δεν υπήρχε λόγο να το ρισκάρει. Χάλασε flash, χάλασα και εγώ support για support. Millennium λοιπόν κάτι. Έχουν και τον Alistar να κινείται στο χάρτη. Έχουν και τον Codenex με τον Lee Sin να κινείται στο χάρτη. Έχουν και το διπλό teleport. Έχουν σίγουρα διπλό binding. Πρέπει να είναι καταιγιστικοί σε αυτό το παιχνίδι. Αν δεν καταφέρουν να νικήσουν ούτε αυτό, τότε άξια θα έχουν χάσει 3-0. Πάντως είναι περίεργα τα πράγματα γιατί βλέπω να ψιλοαλλάζουν το composition του οι SK αυτή τη φορά. Βασικά όχι να το αλλάζουν, απλά λειτουργεί πιο late. Γιατί στο late game η Tristana μπορείς να τη θεωρήσεις ένα από χαρακτήρα. Δύο hit από την Tristana είναι... Και δύο hit από το υπερπέραν που θα κάνει η Tristana. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό τη θεωρείς poke πλέον. Γιατί όπως κάνει Living Artillery, ας πούμε, ο Kog'Maw, έτσι βαράει. Λίγο λιγότερο στα 18 level η Tristana βαράει. Αλλά μέχρι τότε... Ακριβώς αυτό, μέχρι να πάρει κάποιο range η Tristana, το μόνο που έχουν είναι τα ραπανάκια του Maokai μαζί φυσικά, με το Ziggs. Ο Ziggs από μόνος του όμως είναι ένα poke. Αυτό μαξαρε W. Γι' αυτό μαξαρε W στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ren. Για το poke. Ναι, αυτό το είπες και στην αρχή. Το είπα τώρα την Ελίζ. Το ξέχασε μετά. Αλήθεια ναι, το είπα. Το είπες στην αρχή του παιχνιδιού ότι πήραν Ελίζ τώρα για να αντικαταστήσουν το poke που δεν έχουν από το Maokai. Από το Maokai, όχι από τον Kha'Zix. Όχι στο προηγούμενο. Πάρα προηγούμενο λέω. Εδώ και τρία games με αυτό το τρίτο. Με μπερδεύεις όταν πήραν Ελίζ, το είπες. Τέλος. Όχι, το είπα όταν πήραν Ελίζ, δεν διαφωνώ. Απλά και στο πρώτο game πάλι αυτό κάναν. Πάλι ναι. Που ο Composition απλά είχαν μόνο τον Kha'Zix. Μόνο αυτό εδώ και 1,5 split. Πραγματικά. Κοίτα ο Τζέσι, τι χαρακτήρε έπαιρνε. Νίτα. Άρη. Γύρω-γύρω εκεί. Μπες μέσα. Μπες, γύρω τώρα μπες. Τζέσι. Και πάλι σε έναν ρόλο poker με τον Ziggs. Θα αντιμετωπίσει τώρα έναν Kerb ο οποίο αλλάζει τελείω. Ακριβώς, από εκεί παίζει το στεχνό Assassin, το μιλή στεχνό Assassin. Βασικά, στο late game η Lux είναι Assassin. Άμα πιάσει αυτό το binding είναι... Όλοι, όλα τα επικάρι στο late game σκοτώνουν. Αυτή είναι η αλήθεια, γι' αυτό είναι και μάγια, άλλωστε. Μάγια, τώρα... μάγια θα σου κάνω, λέει. Και αυτός από απόσταση πάντως στα παίξει ο Kerb. Σίγουρα. Βλέποντας τα Summoner, ο Jesse βρίσκεται μπροστά. Ναι, αλλά δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση να δούμε την παραμικρή αψιμαχία. Ο Kerb θα βαράει μόνο από την ασφάλεια και έχοντας πάρει αυτό το teleport, περιμένουμε να δούμε. Δεν το πήρε τελικά το teleport. Πήρε heal και αυτός. Α, εντάξει. Καλά έκανε. Γιατί είναι αυτό που σου είπα. Οι δύο χαρακτήρες αυτή τη στιγμή μπορούν να προσφέρουν βοήθεια από περίπου λίγο πιο πάνω από τον Draco. Ο Ziggs ακόμη πιο μακριά. Ναι. Άμα έπρεπε και το άκουγα φρίζον εδώ στόχο, θα είχαν δύσκολο να πάρει. Ο Κρίστον Φλάσκιου έχει πετύχει τον Enrated. Μπορεί να πάρει το Fresh Blood εδώ, θα βουτήξει ο Κάντι πάντα πάντα με το Rocket Jump για το Slow, το οποίο φάνηκε ότι είναι αρκετό. Γλιτώνουν εδώ πέρα οι SK. Η δύναμη δεν είχε φλάσει, αν θυμάστε καλά, από την αρχή του παιχνιδιού. Εκεί που φλάσαρε ο Τζέζι να κάνει το Binding, φλάσαρε ταυτόχρονα και ο Enrated. Ήταν εδώ λοιπόν, είχαν κάνει λίγο μεγαλύτερο commit ίσω. Οι Millennium δεν κατάφεραν να έβρισκαν κάποιο First Blood. Ισχύει, αλλά σε γενικές γραμμές οι Millennium μας έχουν δείξει ότι δεν είναι έτοιμοι για τα μεγάλα commit. Αν και θα έπρεπε, γιατί η SK Sky σαν commit πάνω τους όσο αυτοί δεν κάνουν commit. Ισχύει αυτό. Και το 2-0 είναι γεγονός στα παιχνίδια. Είναι επιμένει ο Codenex. Ο Codenex, ο οποίος θα ψάξει για μία ακόμα φορά να βρει ένα lane gank πάνω. Μάλλον στον Enrated για πάλι, γιατί ο Panda σίγουρα έχει το διαφύγει. Με τη σειρά του ο Panda μοιράζει αρκετό damage στον Jerry. Με αυτό το buff της Nami τα hit μετράνε πάρα πολύ. Ο Codenex από την άλλη έχει φύγει επιτέλους από το bot lane. Πολύ κοντά πήγε εδώ. Βαράει τον Jerry και ταυτόχρονα περνάει και το E και το Griton. Είναι πολύ δυνατή της Nami. Άλλο ένα binding του Jerry. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας κοντά σε γενικές γραμμές. Αν ήταν ο Codenex ακόμα, τότε μόνο θα είχε νόημα. Όπως και να έχει. Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Ξαναβγαίνει ο Codenex όμως, σίπουλα. Δεν υπάρχει γόρτα αυτή τη στιγμή. Καθόλου η πλάι ευθεία βγαίνει. Πάνω στον να κάνει πάντα. Θα ξεκινήσει λοιπόν να προσπαθήσει να κάνει ένα στόχο. Πέτυχε! Ένα hit μακριά από το first blood. Ω, first blood και ο κάνει πάντα λίγο.
περίεργο W εκεί πέρα. Ίσως ήθελε να κάνει το slow πάλι. Στην περίπτωση που... Ήθελε και πάλι να δοκιμάσει το slow, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Ήταν λίγο πιο αργός από ό,τι χρειάζονταν ο συμπαίκτης του για να επιβιώσει. Την επιβίωση το φέρνει Blatter Knight, ο Κοντενέξ, ο οποίος εδώ όμως θα έχει άσχημα μαντάτα. Πολύ έξυπνη κίνηση αυτή που κάνει ο Σεν Σκέρετ. Με το flash μπαίνει μέσα και τον καταστρέφει εδώ. Τον καταβροχθίζει, θα έλεγα, αυτή η γιγάντια κατσαρίδα. Θα του πάρει και το μεγάλο ρέι. Ταυτόχρονα ο Κρίτον και ο Τζέρι, αν πετύχει αυτό το. Το πέτυχε, αλλά στη διαδικασία. Αυτό είναι broken jump, by the way, και μου αρέσει πάρα πολύ που γίνεται. Σε αντίθεση με την Caitlyn, η οποία μένει στο net. Η οποία μένει, ό,τι και να τη κάνει, πού να τη κάνει, θα μείνει, δεν θα κάνει, δεν θα πάρει. Για να πάω στι 3, να πατήσει W και ultimate alpha την να πάρει, θα σηκωθεί και θα απλά θα τη ρίξει. Ενώ έχει φάει το θάμα, βέβαια, αλλά στην, φεύγει. Ναι, αυτό θε κιόλα. Το utility κυρίω του πέντε. 1-1 λοιπόν, άμεση απάντηση με έναν Sven Skeren ο οποίος βρήκε πολύ καλό χρόνο για να κάνει impact στο παιχνίδι. Αμέσως μετά το 1-0 πήγε και βρήκε στο μεγάλο Wraith τον Kotenex εκεί όπου του στέρισε και τα buff, του στέρισε και τη ζωή και βγήκε αρκετά μπροστά τώρα ο jungler της SK Gaming έτοιμος να κάνει το παιχνίδι για την ομάδα του. Αυτός ο Alistair εδώ του Kevin έχει περιοριστεί αρκετά στο top lane με το Sin και το Flask, είναι ένα κλασικό opening, δεν παίζουμε τίποτα άλλο. Θα δούμε κάποιο Trinity και κατά... Freddy... Έχει ένα ping ward εκεί... Όχι, δεν θέλει να πάει να το ρισκάρει. Δεν θέλει να πάει γιατί ο Codenex είναι ακριβώς δίπλα για άμα πήγαινε τα πράγματα θα ήταν περίεργα. Codenex ο οποίος πάλι προσπαθεί να γίνει ενοχλητικός από πλευράς Millennium. Έχει κάψει και το ulti του. Είχαν κάνει πάντως διπλή κίνηση και ο Codenex και ο Kerb για υπάρχει το panel lane. Α, όχι, είναι τον Millennium. Ναι, και δεν μπήκε καθόλου ο Kevin. Δεν έκανε initiation. Πάντα πιάνεται εδώ, ίσως έχουν ελπίδες. Όχι, ο Κρίτον είναι πολύ χαμηλά. Είναι πολύ χαμηλά και άμα προχώραγε μισό βηματάκι εκεί πέρα, ίσως την πλήρωνε και με τη ζωή του ακόμα. Στη μάχη το CS πάντως βρίσκεται μπροστά η Τριστάνα και με αυτό το recall που έκανε μόλις ο Κρίτον θα πει ακόμα πιο μπροστά. Ακόμα περισσότερο. Ενώ στο mid. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου διαφορές. Ο Enrated πολύ όμορφα αποφεύγει αυτό το binding του JRE. Δεν πιάνει τον Prison όμως και ο Kerb τον έχει κλείσει από την άλλη μεριά. Enrated δεν έχει το mana. Να το flash και γλιτώνει για μια ακόμα φορά. Δεύτερη φορά στο παιχνίδι που φλασάρει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο Enrated. Την πρώτη το έκανε για να φύγει μακριά από το Dark Binding. Τώρα το κάνει για να φύγει μακριά από το Utis Lux. Ίδιο spell πάνω κάτω θα πω εγώ. Γλιτώνει ένα θάνατο εκεί και ένα kill το οποίο θα μπορούσε να δεχτεί ο Kerb με μεγάλη χαρά σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Και τώρα ο Sven Skeren μπαίνει στο jungle του Codenex, όμως έχει έρθει ο Kevin, τον κουτουλάει στον αέρα τώρα. Oh, laser! Και Mega Inferno Bomb για να σκοτώσει τον Codenex, ο Sven Skeren να μείνει ακόμα ζωντανός. Παίρνει και κάποια resets εκεί και ίσως κυνηγήσουν κάτι παραπάνω εδώ οι SK, οι οποίοι πραγματικά γυρνάνε το trade υπέρ τους. Μπορεί να μην κυνηγήσαν κάτι παραπάνω, αλλά εκεί που τα πράγματα μοιάζαν μαύρα τελείως για την SK Gaming, με αυτό το laser να σκοτεινιάζει τον ουρανό και να ετοιμάζεται να καταβροχθήσουν τον Sven Skeren. Ένα τρομερό burst από Kha'Zix και Jessis και Ziggs, και δηλαδή το Mega Inferno Bomb ταυτόχρονα με το Q και το E και το W, όλα τα πέταξε εκεί πέρα, είμαι σίγουρος. Ο Jessis ήταν αρκετά για να εξαφανίσουν χειρολεκτικά τον Codenex, ο οποίος δεύτερη φορά που πεθαίνει. Ήταν κόλπα, δεν ξέρω, περίεργα εκεί. Μαγικά θα έλεγα, ξαφανίσουν μπροστά τα μάτια μας. Εγώ το χάσα το Codenex. Τελείως, λέω πού πήγε. Εγώ νόμιζα να πάρουν το fight στην αρχή τόσο πολύ. Περίμενα καταρχάς το laser του Kerb. Να πιο πολύ damage. Να σκοτώσει το. Ο Jessis πιάνεται εδώ και έχει ευκαιρία ο Kerb να τον κλειδώσει δεν με άλλο. Ένα binding όμως. Όντως το damage δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετό. Δεν έσκασε παρεπιπτόντως πολύ ούτε το damage. Το ούτε τη Lux προηγουμένως επειδή δεν υπήρχε το mark. Στον Kha'Zix, δεν είχε περάσει κάποιο άλλο σπέλο να κάνει trigger. Αλλά και πάλι στο early game δεν κόβει τόσο πολύ. Δυστυχώς για του Lux player. Lux. Ισχύει ένα Doran's ring κιόλα στο inventory, μόνο για το Infinity Power. Το Charge of Armony υπάρχει. Αλλά υπάρχει ολοκληρωμένο το Athens and Holy Grail στον Jessis. Είναι με ένα ολοκληρωμένο αντικείμενο στο lane τώρα για να αντιμετωπίσει τον αντιπαλό του. Και σίγουρα θα βρει σκούρα εδώ για λίγη ώρα ακόμα ο Kerb. Ακριβώς. να δούμε τώρα. Ο Codenex για άλλη μια φορά θέλει να κάνει κίνηση προς το bot lane. Την μια από τις φορές, μια από τις τρεις συγκεκριμένες φορές που έκανε κίνηση, πήρε τον Enrated. Να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει το, πάλι το ίδιο. JRE γίνεται πολύ aggressive και προδίδει κυριολεκτικά τον Codenex. Αναγκάζει το κάνει την πάντα να χρησιμοποιήσει το Rocket Jump χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Αυτό κυνηγούσε εκεί. Ναι, για να λέει για να έρχεται τώρα αυτός έτσι. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Ου, ο Σβέντς Κέρεν έχει αφήσει πάλι ένα το ίδιο θέλει να κάνει. Και συνεχίζει να ενοχλεί τον Codenex. Μπορεί να κάνει κάτι επιθετικό εφόσον βλέπει που βρίσκονται και οι αντίπαλοι του στο lane.
δεν το κάνει. Γνώριζε πάντως που υπήρχαν παίχτες. Κλείνει τον Κέρπ σχετικά ωραία εδώ ο Τζέσις. Ο Κέρπ όμως φεύγει ευθεία και κάνει αυτός μια καταμέτωπο επίθεση με το hit εδώ. Αρκετή ζημιά στο trade είναι λίγο μπροστά ο Κέρπ. Αυτά ήταν μπροστά αν δεν πετύχαινε ακριβώς την τελευταία βόμβα και αν δεν έχανε το hit του εδώ πέρα. Ο Κέρπ ο οποίος θα πήγε πολύ καλά σε αυτό το trade. Τζούκαρε τα πάντα και πέτυχε το πρώτο spell, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν ακολούθησε το ίδιο καλά το rotation του. Ακριβώς και τώρα ο Σβεντσκέρν ίσως ψάξει κάτι, μάλλον δεν θα ψάξει κάτι γιατί βλέπουμε τον Τζέσις να πουσάρει απευθείας. Δες με τι εύκολα εφαρμόνουν και δύο πάντως. Σίγουρα, παίζουν και δύο πολύ long range μάγους και δεν κινδυνεύει κανένας από κανέναν. Πρακτικά, ο Σβεντσκέρν κάνει μια κίνηση στο jungle, στο jungle του αντιπάλου του και ίσως να μεταφερθεί και προς τα πάνω από ο Kevin έχει σίγουρα μεγάλα προβλήματα. Έχει μεγάλα προβλήματα, αλλά δεν είναι και πολύ σοφό να τα υπάρει κάποιον Alistar. Εντάξει, είναι πολύ πολύ χαμηλά. Αλλά ναι, ξαναδεί και αυτό. Τζέιρι κυνηγάει τον πάντα κρέτον του περνάει αρκετή ζημιά. Νομίζω αν έπεφτε σε... αν ήσουν αυτός ο Alistar θα ήθελε τον Jedi Baron. Κοίτα, δεν έχει καθόλου... δεν έχει μάνα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ίσως και να τους έπαιρνε πριν που ήταν στο 20% της του HP του, αν πήγαινε κατευθείαν. Πάει τώρα όμως. Αν δείτε και εσείς το μήνυμα, τώρα φτάνει. Ο Καζίξ πήρε και level όμως και δεν είναι πολύ έξυπνο αυτό τώρα. Το μάνα του είναι αρκετό για να κάνει το pulverize για λίγη ώρα ακόμα. Θα έχει αυτή την ultimate διαθέσιμη. Το tower shot δεν είναι αρκετά για να σκοτώσει τον Freddy ούτε τον Σβεντσκέρεν. Ο Σβεντσκέρεν θα γυρίσει με flash μέσα στο tower. Καταστρέφει τον Alistar. Και αυτό θα κοστίσει ένα δράκο όμως τους. SK, οι οποίοι πήραν ένα kill, μάλλον το Omega, φέρνει το bomb, δεν θα βρει στόχο. Κάτι πάντα πιάνεται από το ulti της Morgana, αλλά φεύγει μακριά τώρα. Ο Enred είναι αυτός που έχει πρόβλημα. Flash από τη Lux, δεν θα την πετύχει, την πετυχαίνει εν τέλει Q από το Lee Sin. Sonic Wave και κάτω. Νεκρός και τώρα μάλλον ήρθε η ώρα για τον Draco. Τώρα όμως έχει teleport ο Maokai. Και το τάρο στο top lane πάντως έσπασε μέχρι να κάνουν ό,τι ήταν να κάνουν οι Millennium, οι οποίοι θα ξεκινήσουν δεν τώρα το Draco. Δεν ιδέα τους Millennium αυτό. Υπάρχει Ward κοντά σχετικά, έρχεται λοιπόν ο Maokai, καθυστερεί και ο Jesse όσο μπορεί, ο αντιπάλος είναι και ο Κρήτων εκεί, είναι αρκετή, είναι και ο Kevin εκεί, έχει πέσει πολύ. Και ο Γιώργο Τιπάντα την άλλη, ο οποίος έχει περάσει κάποιο damage ήδη πάνω στον Cotenex, πιάνεται όμως ο Freddy στον αέρα, ο Freddy μάλλον νεκρός. Flash γυρνάει, πεθαίνει μαζί με τον Cotenex. Και τώρα ο Τζέσις συνεχίζει από την άλλη μεριά ψάχνοντας τον Kevin. Είναι έσως ο Κρήτων εκεί πέρα. 2 με 4. 2 με 4. Αλλά δεν πήραν δράκο, μην το ξεχνάμε. Πήραν tower top οι SK και δεν απάντησαν με κάποιο δράκο. Πήραν kill tower οι SK. 2 kills οι Millennium. Αυτό σύμφερε τους SK. Σίγουρα σύμφερε τους SK. Και πάλι βρίσκουν πολύ πιο δυνατά. Ίσως πάρουν και δράκο τώρα. Ίσως πάρουν και δράκο καθώς Kevin και Kerp είναι πολύ χαμηλά και έχει έρθει ο Σβεντσκέρεν. Ο Σβεντσκέρεν, συγγνώμη. Θα ξανάρθει τώρα ο Freddy, βρίσκεται εκεί. Όλη η ομάδα κυριολεκτικά πέρα από δύο άτομα. Πιάνει εδώ ο Κέρπ πάρα πολύ ωραία με τα bombs, κάνει τρομερή ζημιά. Δεν έχει μάνα. Δεν έχει μάνα για να συνεχίσει ισχύ, αλλά κερδίζει πολύτιμο χρόνο για τον Draco. Έναν περίτολμο, θα έλεγα. Παράτολμο, συγγνώμη, Draco. Ένα Draco τον οποίο ναι, θα τον αφήσουν τελικά στην ησυχία του. Δεν μπορούν να τον εξασφαλίσουν και ίσως τελικά να βρουν χρόνο τώρα οι Millennium. Να κάνει καθώς αυτό ο ίδιο. Ο Cotton 6 είναι full αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει Word εκεί πέρα από του SK. Και ο Φίσικ, άντε πάλι. Πάλι τα ίδια. Όχι, ψάχνει με τα saplings να βρει κάτι. Δεν θα βρει κάτι. Η κίνηση του Cotton 6 είναι στο κάτω lane, τώρα τον βλέπουν. Ο Alistar ακριβώς, ο Alistar βρίσκεται στο top όμως αυτή τη στιγμή και δεν έχει κάποιο teleport. Το Maokai είναι στο bot. Πράγμα που σημαίνει ότι μόλις έρθει ο Cotton 6, συγγνώμη, ο Σβεντσκέρεν μπορούν να αρχίσουν να το πάνε. Αλλά δεν πηγαίνει προς τα εκεί. Όπως και να έχει αυτός ο δράκος θα τη γλιτώσει τελικά, δεν θα γίνει το επίκεντρο της προσοχής τουλάχιστον άλλο των δύο ομάδων. Ίσως αυτό το τάρο στο mid lane να είναι πολύ σημαντικό για την SK Gaming, είναι αρκετά χαμηλά και μπορεί να πέσει νωρίς. Ward και πάλι στο κόκκινο του Cotton 6, δεν τον αφήνουν να παίξει σε καμία περίπτωση το παιχνίδι του. Μόνιμα Ward, αρισμένα τα buff και counter επιθέσεις από τον Svenskeren. Ένας Svenskeren ο οποίος όσες φορές έχει πετύχει το με Cotton 6-1-1 τον έχει κάνει άλογο. Πολύ damage από αυτόν τον Kha'Zix, Cotton 6 που ουσιαστικά τώρα θα πάρει πρώτη φορά με την ησυχία του κάτι από το δικό του jungle. Ενώ οι SK βρίσκουν χρόνο, βλέπουν τον jungler ο οποίος βρίσκεται μακριά, Cotton 6 ακόμα στο red του και ξεκινούν από τον Drake έχοντας πολύ πολύ καλές προϋποθέσεις για να διατηρήσουν αυτό το objective στην κατοχή του. Svenskeren εδώ πιάνεται από ένα binding απείρο και έχει φάει πάρα πολύ damage αναγκαστικά, τώρα πρέπει να μετακινηθεί εκεί. Είναι κάτω από half HP, τραβάνε τον Draco λίγο έξω από το πίτο. Τζέρι φτάνει, δεν πρέπει να τον πιάσει. Αυτό ξανάρισε του Draco, η Millennium είναι εκεί, δεν πρόλαβαν οι SK. Δεν πρόλαβαν, πέρασε και αυτό με τη σειρά του πάντως κάποιο damage. Δεν είναι καλή ιδέα να αρχίσουν εδώ πέρα το play οι Millennium, αν το αντιληφθούν αυτό. Δεν σκέφτεται πια, και υπάρχουν πολλά ulti να το πετύχουν εκεί πέρα. Αλλά ευτυχώς υπάρχει Nami, κάνει το heal.
Ακριβώς, disengage πάλι και από τους δύο, δεν θα γίνει αυτό ο δράκος σήμερα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το Drake αυτό, τουλάχιστον ένα risky call, ένα call το οποίο θα οδηγήσει σε Drake σε μια ομάδα. Απλά δεν πρέπει να πει, κόμπο engage από τον Kevin με τη σειρά του πάλι, ο Freddy θα περάσει πίσω από το damage, αλλά ήρθε εκεί πέρα να μιλήσει ο Kerb με τα spell του. Και ξανά. Αυτό που ήθελα να πω πάντως για τον Draco είναι ότι αν μια φορά δεν τον αρχίσει ο Svensk Eren και τον αρχίσει ο Maokai, ίσως τον παρουσίσει πιο εύκολα. Ναι. Τρώει πολύ damage από τον Draco αυτή τη στιγμή με τα items που έχει πάνω του. Έχει brutalized Blizzard, δηλαδή. Δεν έχει τίποτα. Μηδέν άλλο. Ναι, αλλά έχει έναν JRE μπροστά του, του αποφεύγει το binding, δεν μπαίνει πιο μπορεί μέσα. Να πει, μπορεί να μπει. Μπορεί να μπει. Ου, prison. Πετύχει ένα αυτό. Και το slow. Τον βλέπει τον Svensk Eren, ίσως όταν γυρίσει το slow να βουτήξει. Πάντως με αυτό που συνέβη σίγουρα θα διεκδικήσουν και πάλι το δράκο. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό είμαστε κουμπάδες και εγώ τρώγω, γιατί εμείς θα μπαίναμε σαν βλάχες εκεί πέρα, ενώ αυτός κύριος κάθισε και πήρε το break, το objective του βέβαια, πολύ σωστό, θα δοκιμάσει το laser. Δεν προλαβαίνει ο Κέρμ να κάνει κάτι. Ο Κόντρεξ με κάτι πάντα, τώρα ο κάτι πάντα γυρνάει αυτό το damage, άμα το φτάσει το Mega Inferno Bomb Plus. Instant από το Golden Axe, μπορεί να το πήρε το Mega Inferno Bomb, αλλά δεν ήρθε ένα Auto Attack ακόμη από τον Candy Panda για να τον αποτελειώσει. Ισχύει, ήταν και ένα... Reset. Τα ξέρουμε πώς πάνε αυτά με την Tristana, τα είδαμε κιόλας και χθες. Και τώρα οι Millennium προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν από αυτό που έγινε, ένα mid-tower δηλαδή, αλλά μόλις ήρθε ο Jazzy για να τους εμποδίσει. Και αυτό σημαίνει no wave για σας, παιδιά μου. Μισθότος και τη Morgana. Θα μπορούσε. Φεύγουν εδώ οι Millennium, δεν διεκδικούν και πάλι τίποτα, ούτε kill, ούτε objective. Με αυτά και με αυτά, 3 kill προς τα SK. Και πάλι. Είναι το η μυστική του συντάγη. Svensk Eren, βουτάει πολύ δύναμη πάνω στον Kevin. Έρχονται και οι βόμβες από τον Jesse από μακριά πίσω. Kevin, το Pink Ward μένει όρθιο. Και τα Wards ανήκουν και πάλι στην SK Gaming. Πάρα πολύ σωστά. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν τώρα. Ίσως περιμένουν αυτό που λέγαμε στην αρχή του game, όσο περίεργο για να ακούγεται, το range τη Tristana για να αρχίσει κάποιο system η SK. Πολύ πιθανό. Περιμένουν να δυναμώσει αυτός ο χαρακτήρας και να δυναμώσει με την άποψη ότι. Δεν μπορείς με ένα BF και ένα Pickaxe να πας να κάνεις σοβαρό. Ακριβώς. Τώρα που θα γυρίσει όμως κάποια στιγμή στη βάση, να είναι πάντα. Τι? Τώρα ήρθε η ώρα. Ναι, έκανε όσο αυτό creep and assist. Ήταν αυτό. Ένα ulti του Kerb για να καθαρίσει το wave. Κάντε πάντα Infinity Edge. Infinity Edge θέλει ακόμη ένα static πάντως. Θέλει σίγουρα ένα static για να είναι σε power spike αυτή η Tristana. Το έχω ξαναπεί αυτό, όταν υπάρχει ένα 3-force AD, ένα 3-force AD carry και ένα Infinity Edge AD carry, έχει πλεονέκτημα το 3-force AD carry με το που βγει το 3-force. Εκεί τη στιγμή που έχεις εσύ 3-force και ο αντίπαλος Infinity Edge που πάνω κάτω σε τέτοια gold είναι το ίδιο. Κοντά, ναι, κοντά. Ακριβώς. Εκεί πλεονέκτημα έχεις πλεονέκτημα πάει στο Trinity. Όταν όμως έχεις Trinity και κάτι εναντίον Infinity και εσύ, τουλάχιστον στο Tristana συγκεκριμένα που και τον buff από το attack speed, το πλεονέκτημα πάει στο Infinity. Πάει στην Tristana λοιπόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου από αυτά που έχω δει τουλάχιστον τις τελευταίες εβδομάδες στο LCS. Anyway. Tristana ένα παντοδύναμο έχει αποδειχθεί και κάρι στο meta. Ένα κάρι το οποίο θα το δούμε σε πολύ πολύ λίγο μόλις ολοκληρώσει και λίγο attack speed ακόμα. Σίγουρα θα το δούμε στα Worlds, αν μείνουμε στο patch. Έχει 500 patch. Ναι, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο. Θα έχει. Σίγουρα θα έχει. Και το Yordle δεν έχουμε δει ακόμα που παρουσιάσαμε την προηγούμενη. Το Gnar. Ναι. Θα τον δούμε και αυτόν πιστεύω σύντομα. Προς το παρόν βλέπουμε τον Svensk Eren σε πρώτο πλάνο. Svensk Eren ο οποίος κάπως έχει καταφέρει και γίνει το επίκεντρο αυτού του αγώνα. Ακριβώς για δεύτερο συνεχόμενο game. Και σε αυτό και στο προηγούμενο παιχνίδι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Siege από την SK τώρα στο Bot Tower προσπαθούν να ρίξουν αυτό το πύργο, ενώ την ίδια στιγμή ένας υπαίχτης της, ο Fred, βρίσκεται στο top lane και διαλύει άλλον έναν tower, τον διαλύει τον tower. Ο Kevin τώρα θα φτάσει εκεί με τον Alistar, ένας ακόμα Alistar ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει σε καμία περίπτωση κανένα impact μες στο παιχνίδι. Απόλυτα λογικό κατά τη δική μου άποψη όταν περιορίζει αυτήν την Ελλάδα solo, αλλά αυτό επιτρέπει. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν το παίρνει για να κάνει. Πάνω στον Golden Axe ο Svensk Eren και Ward μακριά, γιατί ξέρει, το έχει ξαναδεί το όνειρο. Ακριβώς, το έχει ξαναζήσει. Inception. Φεύγει εκεί μετά. Δεζαβού εννοεί. Όλα μέσα. Και φεύγει με το safeguard πίσω, δεν θέλει να κάτσει πολύ ώρα απέναντι στον Kerb. Και δεν θέλει σίγουρα και ο Kerb, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο power του, αλλά. Ειδικά όταν τον πετυχαίνει μόνο του. Είναι αστείο το damage. Είναι το damage το οποίο τρώει. Είναι πολύ θα το πετάξει μέσα στο tower τώρα και αυτό κάνει ο Freddy, αλλά. Θα βγει αμέσως μετά με ένα ταμπλίγιο χωρίς καμία ιδιαίτερη σκέψη ο Freddy. Εδώ πάρα πολύ σκληρά παρά το Kevin. Μαλλιοτραβιούνται και το κρατάει από τα κέρατα. Πεθαίνω από αγωνία. Ποιος θα πεθάνει, ποιος θα πεθάνει. Κανένας.
τα damage είναι τόσο πολύ και τα life τόσο μικρά που πραγματικά δεν έχω ιδέα. Τι θα γίνει, να δούμε ποιος θα πάρει μας από το Red προς το παρόν το Golden X. Βρίσκει ευκαιρία και πιάνει τον Golden X, κάνει και ένα flash για να αποφύγει το standard care. Το Red Buff πάντως πέρασε στο Snitch και είναι πάλι αυτός η κερδισμένος από την φάση. Και εδώ ίσως είναι κερδισμένοι ποιοι, η Millennium καθώς είναι extremely low, κάνει πάντα θα τον διαλύσουν εδώ με την ultimate του Jerry. Δεν είχε flash ο κάνει πάντα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι τη στιγμή που έπιασε τον Binding. Ήρθε πολύ ωραίο wave βέβαια από τον Enraided, αλλά δυστυχώς δεν αποτύχθηκε αρκετό. 4-4 λοιπόν εδώ η Millennium. Ακόμα πίσω στο παιχνίδι βέβαια, σε αυτά τα 21 πρώτα λεπτά παιχνιδιού. Θα πάρουν τα ούρα όμως. Να πάρουν ένα πύργο να ισοφαρίσουν και σε αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό το κομμάτι, αλλά βρίσκονται ακόμη πίσω. Βρίσκονται ένα διχίλιαρο. Τραγικά πίσω στο farming. Τραγικά πίσω στο farming. Το Alistar το ξαναλέω όπως το έλεγα και χθες, προφανώς και είναι δικαιολογημένο. Άλλο το είναι δικαιολογημένο όμως και άλλο το συμβαίνει στον κόσμο. Μιλάμε για 175 έναντι 135 σε έναν Alistar ο οποίος δεν έχει ρεουμάρει καν. Έχει αυτές τις mobility bottles από νωρίς, αλλά δεν τις έχει αξιοποιήσει κάπως. Ενώ έχουμε και στο jungle μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Golden X έχει μείνει και αυτό 40 minion πίσω από τον αντιπαλό του και έχει μόνο 40 minion, αλλά έχει και 2-0-1 ο Sven Skeren. Πάρα πολύ σωστά. Πάντως, αν τραμπουκίζει ο Sven Skeren κάθε φορά τον Golden X, λογικό είναι να έχει μείνει τόσο minion πίσω. Φοβάται πλέον να πάει στα raid να φαρμάρει, γιατί ξέρει ότι αυτή η κατσαρίδα μπορεί να πεταχτεί από κανένα boost. Όπως... Ακριβώς, είναι πολύ επικίνδυνο, έχει πάρα πολύ damage. Πάρα πολύ σωστά. Αυτή η κατσαρίδα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνη και σε λίγα λεπτά από τώρα θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνη, γιατί θα έχει προς υποστήριξή του μια τριστάνα. Ακριβώς, να τον βοηθάει μια στο damage output. Μια έχει γίνει λίγο σαν down. Δεν έπρεπε να πεθάνει δύο βιδίου, σε καμιά περίπτωση έχω την εντύπωση. Δεν έπρεπε, εντάξει. Δεν είχε summoner βέβαια. Ναι. Πιάστηκε και πέθανε. Και τι να κάνουμε τώρα, είναι Dark Binding Soul Shackle. Ο Golden X του το είχε χαλάσει το κλάσμα. Για να δούμε γιατί ο Jerry θα το πληρώσει για αυτό που έκανε. Sven Skeren και το kill πάει στον Candy Panda. Κακά νέα αυτά για την... Βασικά όπου και να πήγαινε το kill θα ήταν κακά νέα σίγουρα για την Millennium, γιατί ο Draco ζει. Ο Draco ζούσε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολύ γρήγορα η SK Gaming. Παίρνουν αυτό το objective. Όριν λοιπόν να πλησίασαν στα kill Millennium, να έφτασαν στους πύργους, αλλά σίγουρα δύο στους δύο δράκους ανοίγουν την ψαλίδα κι άλλο για την SK Gaming. Έχω παρατηρήσει πάντως ότι όλοι οι παίκτες τώρα τελευταία θέλουν να κάνουν picks. Δηλαδή να πιάνουν μόνο στους παίκτες. Τώρα ο Kerb το κυνηγάει μια ολόκληρη ομάδα των SK. Θα κάνει και το slow tiger wave. Να δούμε αν θα το πιάσει. Το πιάνει! Να το αποφύγει, βουτάει πάνω του και ο Sven Skeren έχει κάνει το laser. Δεν είναι αρκετό για να σκοτώσει κανέναν. Και τώρα ο Sven Skeren αρχίζει το χορό. Αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει ακόμα τον Golden X. Ο ίδιος τον έδιωξε πίσω. Ο Enraided, by the way, μπορεί να βρίσκεται στο 0-2-1. Αλλά έχει κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξαναλέμε ότι το Tidal Wave είναι ένα spell το οποίο δεν πετυχαίνει τόσο εύκολα όσο φαίνεται. Εδώ η αλήθεια είναι ότι ίσως και να μπορούσε να το αποφύγει ο Kerb. Αναγκάστηκε να κάνει βήματα προς τα πλάγια για τον Vengar Fernando Bomb. Θα μπορούσε να κάνει άλλο ένα για να φύγει και το από το Wave. Όταν Κρήτον πιάνεται όμως εδώ. Ο Μαοκάι μπορεί να μπαίνει με στο Tower, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πεθάνει και πεθαίνει αυτό ο Κρήτον. Και μαζί με τον Κρήτον μπορεί να πεθάνει και αυτό ο Golden X. Πάρα πολύ έξυπνο από τον Candy Panda, ο οποίος ο στόχος είναι ο Jerry. Jerry πάρα πολύ χαμηλά. Για το Triple Kill θα κάνει το Flash μέσα. Ένα hit ακόμα, ήταν πολύ επιθετικός εδώ και θα το πληρώσει με τη ζωή του. Shut down παίρνει ο Kevin. Μάλλον ο Jerry. Ο Jerry Kevin όμως θα κλασάρει πίσω τον τοίχο, γιατί αν δεν κλασάρει τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Sven Skeren θα φάει πολύ damage στο Hex Drinker, απορροφάει το damage του Edith Lux. Απορροφάει αρκετό από το damage το οποίο δέχτηκε, παραλίγο να αρχίσει έναν τρελό χορό εκεί ο Candy Panda. Δεν κατάφερε να κάνει το triple kill για να έχει κι άλλο jump. Θα μπορούσε να πάει για τον Quadra. Θα μπορούσε να πάει για τον Quadra. Ένα triple και να φύγει δεν θα ήταν άσχημο. Και αυτό θα ήταν πάντως πολύ ωραία σκέψη να πηδήξει έτσι όπως πήδηξε η Πούλα. Η Πούλα να ρίξει το ένα χέρι που χρειαζόταν στη Μοργκάνα. Εδώ θα δούμε τι έκανε. Άρχισε το χορό εδώ να σκοπανάει τον Κρήτον. Δεν έπιασε ποτέ critical by the way. Εδώ πέρα όμως θα πιάσει ένα critical για την ούτε θα αποτελειώσει τον Κρήτον. Από εκεί και πέρα με το που βρίσκει target το bomb θα πεταχτεί να κάνει ένα hit και εδώ κάνει ένα πιθανάκι που δεν έπρεπε. Εδώ ακριβώς. Ένα φλάσμα το μπορεί να πει. Ναι, και βρίσκεται δίπλα στο Kevin. Αυτό δεν χάνει καθόλου χρόνο. Ακριβώς. Το pulverize είναι άμεσο. Το kill είναι άμεσο. Shutdown το οποίο περνάει στον Jerry. Jerry, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ταλέντο στο σκοτάνι του Candy Panda σε αυτό το παιχνίδι. Έναν Candy Panda ο οποίος έχει βγάλει και τα static shift πλέον. Και είναι έτοιμος για να μπει στα fight όπως είδαμε στην προηγούμενη φάση. Μικρή διαφορά σχετικά με τα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής. Πάντως 57 και 43 όπως του κοινού. Αυτή φορά υπέρ των... Και πάλι υπέρ των SK, αλλά έχω την αίσθηση ότι... Στην μάλλον... αρχή ήταν υπέρ των Millennium. Σίγουρα. Περίμενα να δω μεγαλύτερα ποσοστά, γιατί και
έχουμε δει αρκετές. Γιατί πιάνε το Kevin όμως. Πιάνε το Kevin εδώ, δεν έχει πάρα πολύ μάνα. Πουλ βαράει στον αέρα και δύο αντιπαλέτες θα συνεχίσει το κυνηγητό με τον Σβεντσκέρεν. Slow Σβεντσκέρεν και Freddy δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ταυτόχρονα Enraged δεν πέθανε πραγματικά, έμεινε στα 10 HP και τώρα κυνηγημένη, Millennium και απογοητευμένη μάλλον. Θα γυρίσουν εκεί πίσω από το tower τους για να προσπαθήσουν τουλάχιστον να διώξουν μακριά αυτούς τους SK. Αλλά το Sieging φαίνεται να θα συνεχιστεί από πλευρά SK, οι οποίοι πιέζουν για κάποια towers εδώ. Έχουν αναπτύξει μια αρκετά σεβαστή διαφορά. 6.000 gold 25 λεπτά στο παιχνίδι και παίρνοντας τους υπόλοιπους εξωτερικούς πύργους, το μόνο που καταφέρνουν είναι να την αυξήσουν κι άλλο κι άλλο κι άλλο μαζί με δράκους. Πρέπει να βρουν towers τώρα στο SK. Σίγουρα πρέπει να βρουν towers, από εκεί πρέπει να αρχίσεις αμέσως να φτάσεις κάποια στιγμή στη βάση του υπάλλου σου. Το buff πέρασε κατά λάθος. Στο Σβενσκέρεν. Το κόκκινο μπαφ έκανε μαζί δουλειά του. Μαζί με το Lizard. Έτσι. Δεν το ήθελα. Έκανε δουλειά του, έκανε δουλειά του. Ούτε κατάφερε να το σκητάρει ώστε. Να κάνει τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Ο Σβεντσκέρεν βγαίνει και πάλι. Κάνει αρκετό χαράς, αλλά πιάνεται και αυτός αυτό με τη σειρά. Αυτό το binding της Lux. Δεν θα το σχολιάσω. Τεράστιο. Range. Ο κάνει πάντα όσοι άλλοι πλακώνονται στο mid και πετυχαίνονται με bindings. Βρίσκει πιέζει χρόνο του, και ναι. Πιέζει τον bot και δεν πρέπει να τον αφήσει να πιέσει γιατί αυτή τη στιγμή έχει static shift infinity και τώρα θέλω να δω πραγματικά στο fight αν παίξει όπως πρέπει να παίξει τι θα κάνει. Να δούμε τι θα κάνει προς το παρόν ταλαιπωρεί ένα tower και έχουν στείλει τον Κρήτον απέναντί του για να τον αντιμετωπίσει, να τον διώξει μάλλον από τον πύργο του. Τώρα θα βρει χρόνο, θα κάνει το rotate, πιάνει τον Jessis. Ου, δεν τον πετυχαίνει με το ulti ο Kerb. Τον αρπάζουν τώρα, ο Kerb είναι νεκρός εδώ και σίγουρα αυτό το tower θα διαλυθεί ενώ πιάνεται. Και ο Kevin παρόλο που έχει την ulti μετανοιχτή δεν μπορεί να ταγκάρει τα πάντα. Aqua Prison φυλακή και νεκρός και αυτός σπάει και το tower και εδώ και πάλι οι SK Gaming φαίνεται ότι μπορούν να διεκδικήσουν παραπάνω από απλά μερικούς πυρούς. Ακριβώς από τη φυλακή στο φέρετρο βρέθηκε πριν ο Τζέιρι. Όχι ο Kevin είναι, δεν σαπώνει. Ο Kerb πέθανε και ο Kevin πέθανε. Δύο λοιπόν μέλη νεκρά. Ακριβώς χωρίς υπεράσπιση θα πέσει αυτό το inhibitor δίνοντας μπορεί να βγούμε σωστή. Δύναμη. Μπορεί να βγούμε σωστή σε αυτό. 3-0 πλησιάζουν τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι έγινε. Το ulti ναι. Εντάξει, δεν θα έχει μεγάλη σημασία. Εντάξει, δεν θα έχει μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω. Δεν θα κοιμάμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει. Παρ' όλα αυτά ήταν άδικο. Ήταν εκεί το ulti. Έφαγε την position όμω. Ποιο την ulti. Και ένα την position να φαγεί ήταν στο animation του ulti. Δεν σημαίνει επειδή κουνιέσαι. Ξέρω μήπως έγινε και κανένα bug και έφυγε στην ευθεία από όταν... Γενικότερα το ult της Lux κάνει κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν παίζει κάτι με τις ανηφόρες και τα σχετικά, αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ... Δεν θα πρέπει, δεν θα πρέπει. Όπως και να έχει δεν πετυχαίνει δυστυχώς ο Kerb εδώ. Άμα ανεβαίνει στο ποτάμι σε φάση και σου κάνει ult, μερικές φορές δεν σε παίρνει. Δεν ξέρω να σου απαντήσω τι συμβαίνει με τα party. Γιατί δεν ξέρεις να μου απαντήσεις, τι είσαι δηλαδή. Τι είσαι. Πιάνε το Kevin και πάλι από τον Σβεντσκέρεν άμεσο Pulverize αλλά θα τον κρατήσει λίγο. Jesse Slow έρχεται, Inferno Bomb. Εγώ θα πω αυτό. Unstoppable Σβεντσκέρεν. Εγώ θα πω αυτό. Έχεις παρατηρήσει πόσες φορές μιλάμε και λέμε πιάστηκε ο Kevin. Ενώ πιάστηκε ο Enraged, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτή τη φορά η ulti της Lux θα βρει damage πάνω στον Enraged πάρα πολύ χαμηλά. Θα πεθάνει από τον Kerb. Επιτέλους καταφέρει να βγάλει ένα kill. Φρέντι για κάνει πάντα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Τώρα όμως έρχεται ο Σβεντσκέρεν για να περάσει το slow πάνω στον Κρήτον. Κρήτον είναι πολύ πολύ χαμηλά, διαλύεται Τζέιρι. Πηδάει πάνω το Κάντι Πάντα και αυτός νεκρός. Double kill για τον Κάντι Πάντα εδώ. Εγώ το είπα. Το είπα μόλις βγάλει αυτό το Infinity Static Chip και αν ρίξεις το έθνο από πριν μια γρήγορη ματιά στα item των Millennium έχουν όλοι MR γιατί ο Zig Sky κατάρια damage και με... ο Κρήτον όμως, συγγνώμη, ο Σβεντσκέρεν μαζί με τον Κάντι Πάντα κάνουν τον δικό τους πάρτι. Μοιράζουν πόνο και όλεθρο. Άμα του δώσουν ευκολία που του έδωσαν την ευκολία να βγάλει Bloodthirster 3 αντί για Whisper. Είναι πραγματικά τελειωμένο game. Παντοδύναμη. Θα το πω εγώ ότι είναι παντοδύναμη. Η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο με θαύμα εδώ οι Millennium θα καταφέρουν να κρατηθούν σε αυτή την knockout διαδικασία. Καθώς εάν χάσουν και αυτό το παιχνίδι θα πάει 3-0 υπέρ της SK όπως βλέπετε κι εσείς. Αν πάει 3-0 υπέρ της SK, η επόμενη ομάδα που θα αντιμετωπίσει η SK δεν θα είναι η Millennium. Αλλά η Alliance την επόμενη εβδομάδα φυσικά. Στην Gamescom. Ενώ τώρα έχουμε μία ακόμα προσπάθεια για Siege, ο Jessis θα δεχτεί την ultimate από την Lux. Πολύ damage, αλλά όχι ικανό για να τον διώξει προς τα πίσω. Αλλά δεν υπάρχει minion wave μετά από αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο minion wave. Αλλά δεν το χρειάζεται, φαίνεται το κάτι πάντα καταφέρνει και παίρνει αυτό το tower. Παίζει λίγο με τον Διάκη, έμεινε μόνος του. Πρέπει να παίζει λίγο με τον Διάκη, Τριστάνα, βαράς από το Θεό. Αν είχε το Firefighter το skin με τη Μάνικα, θα μπορούσε να παίξει με τον Διάκη να την παίζει με τη Μάνικα. Τώρα είναι επικίνδυνο. Είναι πιο ωραίο αυτό το skin γιατί το έχω κι εγώ, εντάξει. Το 14-6 λοιπόν. Το Rocket Beard λες αυτό. Ε? Το... Ναι, δεν ξέρω. Αυτό με τη ρουκέτα. Ναι.
Δεν το έχω, δεν έχω παρατηρήσει ποιος. Have you a rock in your pocket? Μ' αρέσουν τα τέτοια τα... πώς λέγονται τα πλασματάκια. Τα Jordan. Τα Jordan. Ναι, είναι... χαριτωμένα. Είναι πολύ... αυτό εξυπηρετούν στο παιχνίδι, νομίζω. Όχι όλα, βέβαια. Ο Τίμο έχει αποτύξει αυτό. Ναι, ο Τίμο να πεθάνει πρώτον και τα Jordan είναι... τα συγκρίνω με τα πόρο λίγο. Ισχύει. Είναι τα κούτσικα του Λιγάν και τα πόρο δεν τα πάω. Δεν ξέρω. Ωραία, ναι. Εδώ. Α, πεις να ταΐζει και παχαίνε. Ναι, ναι. Να ταΐζει ο Λιγόν. Ένα από τα λίγα φυσιολογικά πράγματα που γίνεται σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι όπως είναι το League of Legends. Για να δούμε, γιατί μιλάνε με εδώ αυτό είναι τσόκα. Που μεγαλώνει τρώγοντα. Ναι, και αυτό είναι. Όσο τρώσει, μεγαλώνει έτσι. Έτσι ο Κρήτον έφαγε το Red Bass και μεγαλώσει λίγο τον damage του, αλλά. Αλλά. Έχει βγει και τον Blathester από πλευρά κάτι πάντα. Εντάξει, αυτό με Jai στο Inventor του Kerb, τι σου λέει. Μου λέει ότι θα έχουμε δηλώσει πάλι από Millennium όπως είχαμε την προηγούμενη. Όχι, πάρα πολύ. Στο δικό της. Κέρτε. Απερπιστικτή. Είναι εντάξει, σου λέει αν καταφέρω να πάρω το μερικά κύλι. Όσοι εδώ έχουμε engage όμως πάνω στο κάνει πάντα αυτός αν πεθάνει θα έχουν πρόβλημα εδώ. Η SK Gaming είναι ήδη πάρα πολύ καλά. Τον καίει με το laser ο Kerb. Και τώρα το team fight είναι σίγουρα για την Millennium. Δεν μπορεί να το χάσουν αυτό εδώ. Ο Kerb θα πεθάνει. Εκτός αν ο Τζέσις κάνει το θαύμα του, αλλά είναι πολύ πολύ δύσκολο και ρίξει το Inferno Bomb. Είναι μεν χαμηλά. Τώρα φτάνει ο Svenskeren εκεί. Ο Kevin ήταν ο πρώτος στόχος για αυτή η Svenskeren. Αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει την ούτη για να κυνηγήσει την Τζίρ και ο ίδιος τι κάνει. Οι Millennium κερδίζουν κατά κράτος αυτό το fight σκοτώνοντας τρεις για κανέναν. Ο Τζέσις έκανε τώρα. Τρεις για έναν, τρεις για δύο ίσως εδώ με τον Svenskeren. Όχι το κυνηγάει. Κλασάρι μακριά. Και κάνει το flash για να φύγει, θα κάνει και το slow πάνω στον Kevin, οπότε θα να φάει κι άλλο σίγουρα. Ο Enraided έχει πιαστεί και ο Kryton έχει αρχίσει να παίρνει επικίνδυνα kills τώρα εδώ. Ίσως και ο Baron να είναι μια πολύ πολύ καλή λύση για αυτήν την Millennium και αν πάρουν τον Baron μετά θα σου πω μπορεί να δούμε κι άλλο game. Κάντι πάντα, ίσως το πέταξε λίγο εδώ πέρα. Νομίζω ότι τα ρίξαν όλα και δεν ήταν κανείς κοντά να το βοηθήσει. Όχι, οπότε... ήρθε ο Kevin. Ο Kevin ήρθε για να εξασφαλίσει λίγο ακόμα. Λες να δούμε κάποιο στυλ από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντως ο Κάντι πάντα πλησιάζει. Πλησιάζει και αν πιάσει εκεί πέρα τον Kerb. Προτέψαμε. Και δεν πάει. Τα αφήνουνε. Δεν έχουν vision γι' αυτό. Άμα είχαν vision δεν νομίζω να το αφήνω σε καμία περίπτωση. Ας δούμε το τι έκανε ο Κάντι πάντα ή μάλλον. Να. Αυτό. Δεν σου φταίει τώρα. Κλάσμα και μόλι πάει. Κλάσμα. Μπορεί να πήγε. Επίσης δεν ήταν κανείς δίπλα τον βοηθήσει. Ήταν μεγαλύτερο μάλλον και η παραδικό του. Εδώ, αυτό ήθελα από πολύ ώρα τώρα. Ο Τζέσι παίρνει το fight πίσω, πραγματικά το παίρνει πίσω. Ο Σβενσκέρι εδώ πραγματικά δεν ξέρει τι κάνει. Πάντως είναι ένα κακό fight για την SK Gaming και μόνο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δώσει προβάδισμα ή μάλλον να ξαναφέρει τη Millennium μέσα στο παιχνίδι. Να του μόνο ξαναφέρει από πλευρά γκολ τουλάχιστον. Όχι αυτό και η γκολ του. Αυτή η διαφορά περίπου. Αλλά 9. Καμία πρακτική. Γιατί το Baron Buff είναι πάνω τους, είναι πάνω στη Millennium. Το Baron Buff είναι ένα σχεδόν σαν ένα βαρύ item μπροστά. Οπότε τα 8.000 gold υπερκαλύπτονται από το Baron Buff. Οπότε στο επόμενο μπορεί, fight. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σε ένα fight το οποίο δεν έπαιξε το ειδικάρι της μιας ομάδας. Γιατί πραγματικά δεν επάνεσε ούτε ένα hit. Ναι, ο τα Κάτι πράγματα πάντα ήταν σχετικά. Ναι, εντάξει, έπαιξε καταπληκτικά βέβαια ο Τζέσις. Αλλά τη μισή δουλειά να κάνει ο Τζέσις από αυτή που έκανε στο προηγούμενο fight. Πλάσε ένα Κάτι πάντα να βαρέσει 10 auto hit, σου λέω κάπου. Είναι νίκη για την. Δηλαδή δεν πρέπει να παίρνουν θάρρος. Εκεί θέλω να καταλήξω η Millennium. Αν θέλουν να γυρίσουν αυτό το game, πρέπει να περιμένουν να γίνει το κόκκιμα τόσο δυνατό όσο είναι η Τριστάν αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή δεν πρέπει να πάνε να πουσάρουν τώρα. Παρόλο που υπάρχει ένα mid tower το οποίο είναι αντιπεράσπιστο κυριολεκτικά εκεί πέρα, δεν πρέπει να το κάνουν καθώς ένα λάθος dive έχουν πεθάνει όλοι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου σε αυτή τη λογική που λέει ότι η Millennium πρέπει να μετρήσουν κι άλλο. Δεν ήταν αρκετός ούτε ο Βαρόνος, ούτε τα kills τα οποία πήραν στο προηγούμενο fight. Παρ' όλα αυτά ήταν ικανά για να τους κρατήσουν μέσα στο παιχνίδι. Όποια είναι το Enraided, μπορεί να έχουμε και το. Ουχ, δεν φτάνει το damage. Σίγουρα δεν είχαμε λοιπόν κάποιο snipe πάνω στον Enraided. Πάλι καλά για τους SK εδώ. Cotton X μπαίνει στο front line και πλησιάζουν σιγά σιγά αυτό το tower. Πώς θα τα ξέχει. Θα δούμε σε λίγο. Ο Svenskeren μπαίνει από το fly. Μοιράζει slow, σίγουρα δεν θέλει να poke εδώ γιατί. Το Baron είναι η καλύτερη απάντηση. Το αυτό engage το poke. Εν τέλει, αυτό είναι η καλύτερη απάντηση. Αυτό είναι σίγουρα η καλύτερη απάντηση εδώ σε όλα. Αλλά δεν μπορεί να το πικάρει. Ναι. Δεν μπορεί να πικάρει Baron Buff στην αρχή του παιχνιδιού στο Champions Selection. Μπορεί όμω να πικάρει card engage. Ακριβώς. Ο Svenskeren πρέπει να κάνει κάτι στο επόμενο fight για να δικαιολογήσει το 6-0-6 του. Πραγματικά δεν έπαιξε
Ήταν σχεδόν 3v5. Ήταν 3v5 μέχρι. Για ένα μεγάλο χρόνο. Άμα εκεί που έκανε Mega Inferno Bomb και Q. Τότε που τα γεμίσαμε. Τότε που ήταν σίγουρα απλά τα κάνω. Δεν ήταν και πάρα πολύ κοντά. Κάνετε πάντα ποιο πάει ένα σολάρι το δράκο για την ομάδα του. Γιατί όχι. Δείτε που σολάρι κάνει πάντα το δράκο. Έτσι. Σολάρι λοιπόν. Με χαρακτηριστική άποψη. Ακριβώς. Και όταν η ομάδα που έχει Baron χάνει ένα objective κάπως έτσι. Κάπου υπάρχει πρόβλημα. Είναι αυτό που σου λέω. Καλά κάνουν. Πρέπει να τα αφήσουν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και που κάθονται εδώ μα στο mid. Το initiation που βρήκανε πριν ήταν ιδανικό. Ήταν από flash Morgana μπροστά στο Candy Panda σε binding, σε shackles. Αλλιώς δεν το παίρνει. Θα φάει. Πάμε. Ένα QS session ή ένα Banshee είναι αυτό που ψάχνει ο Candy Panda εδώ πέρα για να αρχίσει να γίνεται πραγματικά τρομακτικό. Γιατί αν δεν τον κόβει ούτε το stun, τότε δεν τον κόβει τίποτα. Ακριβώς. Θα το βρει το επόμενο item που θα είναι αμυντικό. Πήρε και Dragon τώρα αρκετά gold. Γιατί μην ξαναμώ όσο πιο late. Το game, τόσο πιο πολλά λεφτά δίνει ο Δράκος. Έναν έγκατρο μπορεί να το πήρε με το Δράκο. Όχι αν είναι στην όχι το 700. Με αυτά που είχε μαζί για το Δράκο. Ακριβώς, μην καταλαβαίνεις. Πολύ καταλαβαίνω. Απλά τα λέω για να μας ακούει και ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν με νοιάζει. Ιδιαίτερα, μην καταλαβαίνεις. Εν σχέδιο και πάλι στο frontline έχει αυτό το Banshee Spray. Το οποίο... Καταιγισμός από spell πάντως σε αυτούς. Ναι, και κανένα δεν του κάψει το Banshee. Κανένα του κόψε. Κανένα δεν του ζητάμε βασικά. Να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή οι looks δεν. Έτσι κάνει. Ενώ δεν έχουν Mega Inferno Bomb, ο Κέρν θα ρίξει μια ulti πάνω στον Enrated. Enrated φλασάρι για να μείνει ζωντανό. Νομίζω τον είχε πετύχει και Q ο. Ο Golden Axe. Golden Axe, οπότε. Αν και αν έπαινε, έπαινε και πριν, ναι, δεν νομίζω. Αν θα είναι και καλύτερο, ναι, γιατί κάνει προτιμία το Tidal Wave εκεί και δεν μπορεί να βγει κάτι άλλο. Καταλάβει ένα από τον Golden Axe. Δεν το έκανε όμω. Προτίμησε να μείνει ζωντανό ο Enrated. Ο οποίος σιγά σιγά κιόλας με τα χείλη του θα επανέλθει στα φυσιολογικά. Κρατήσαν πολύ καλά πάντως οι SK, δεν έχασαν τίποτα. Εκεί πήραν δράκο κιόλας. Ναι, πήραν δράκο. Πήραν πάρουν οι άλλοι, θα κάνουμε, θα πάρουμε δράκο. Και τους βγαίνει. Γιατί όχι. Έξυπνη κίνηση αυτή το Candy Panda πάντως. Αν και θα μπορούσαν να φάνε engage την ώρα που ο Candy Panda έκανε δράκο. Αλλά αν έφτανε σε καθόλου σημείο, δεν υπήρχε vision από πλευράς Millennium. Και το 15-10 θα παραμείνει. Κοντεύουμε τα 40 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι και όσο περνάει η ώρα, ο Κόγκμο φτάνει στο επιθυμητό σημείο. Το σας έγινε, δεν μεταξύ, ολοκληρώθηκε. Να το. Σου λέει ο Πάντα, άσε τώρα. Γιατί άλλο ένα τέτοιο fight αρκεί για την κυβέρνηση. Σίγουρα. Αρκεί τουλάχιστον για να είναι even. Αλλά δεν θες να φέρεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ υπέρ σου even. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό. Σε να προσπαθήσεις μετά. Ειδικά όταν είναι το τρίτο παιχνίδι ενός best of 5 και μπορείς να καθαρίσεις την υπόθεση πρόκριση με ένα 3-0. Δεν πήγε στα τίξη όμως ο Alistar και απογοητεύτηκα. Γι' αυτό, γι' αυτό δεν πάει καλά, δεν ξέρει. Σε γενικέ γραμμέ πάντω το Alistar top δεν. Το είδαμε και χθε. Το είδαμε και στι Rockat αυτό το πράγμα. Το Alistar το πικάρει όταν θε να κάνει το subplane σου για να μπορεί να κάνει roaming μαζί με τον jungler και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ας πούμε για kill σε lane που δεν θα μπορούσε. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα θα βγάλεις λίγο farm, να πάρεις λίγο AD, να προσφέρεις μέσα στο fight ένα συνεχόμενο DPS το οποίο ο χαρακτήρας ας πούμε το παίρνει και από μόνος του, παίρνει 60 AD στο ulti. Τάνκινες έχει και φυσικά στακάρει πολύ καλά με το Trinity Force. Είναι μια καλή λογική αυτή για τον Alistar, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι solo lane. Δεν πρέπει. Δεν θα το πρέπει. Δέχεται τα πάντα και απλά υπάρχει. Συνεχίζει να υπάρχει ενώ. Συνεχίζει να υπάρχει full HP πραγματικά, ό,τι και να το κάνουν. Εδώ crossfire ρίχνει από τη μία ο ένας τα binding, από την άλλη ο Kerb τα δικά του. Κανένα δεν βρίσκει στόχο πάνω στο Candy Panda. Έναν Panda ο οποίος είναι ενόχλητος πλέον και με πολύ μεγάλη. Και έχει και το QSS. Και με πολύ, από πολύ μεγάλη απόσταση καταστρέφει αυτό το inhibitor εδώ. Όταν έχει ίσως και να πιάστηκε, αλλά δεν έκαναν κάτι εδώ. Και μπορεί να γυρίσει ο Freddy όμως τώρα. Αλλά δεν θέλει να το κάνει. Όχι, το inhibitor φάνηκε να είναι αρκετό. By the book, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το παίξιμο των SK Gaming σε αυτό το παιχνίδι. Συντηρητικά, αργά και σταθερά παίρνουν το πλεονέκτημα. Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε κάποιο τέταρτο game και φαίνεται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, αφού τους έχει βγει το παιχνίδι τόσο καλά, με εξαίρεση είναι το fight το οποίο πιάστηκε ο Candy Panda. Που τώρα που το ξανασιάζαμε έχεις δίκιο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πράγματα σε αυτό το πλάσιο. Ίσως να μπορούσε να τη διώξει instant πίσω με την ulti. Αλλά δεν φάνηκε ότι δεν περίμενε να φλασάρει μπροστά του η Morgana. Ήταν και δίπλα στο tower, δεν ήταν να πεις εκτεθειμένος. Εκτεθειμένος, εντάξει. Τώρα το level 1 tower στο 50 λεπτό δεν είναι κάτι. Αλλά αυτό δεν νομίζω να το περίμενε σε καμία περίπτωση. Αλλιώς απλά θα πάταγε jump, θα έπιανε το binding και θα γινόταν όταν έγινε στην προηγούμενη φάση. Δεν το περίμενα, είναι γρήγορος, πολύ γρήγορος ο Jayden. Ας πάρει αυτό στα εύσημα για το kill εκεί του Candy Panda. Και τώρα έχουμε trap μέσα στην ζούγκλα των Millennium, εδώ θα τους ανακαλύψει. Με αυτό το Negatron, το clock μάλλον που έχει πάνω του
Ο Κρήτον φαίνεται ακόμη αρκετό τα μάτσα. Ο Φρέντι εδώ ίσως έχει χώρο να πιάσει κάποιον. Όχι, είναι η απάντηση, καθώς μαζεύεται προς τα πίσω. Είχε φλάσ για τον Κόμπο. Ένα κύμα εκεί θα ήταν, πιστεύω. Πριν κύμα. Ναι, πριν. Και εδώ πλησιάζει το πούς. Θα ήταν ιδανικό, δεν το έκανε. Μπορεί να το κάνει τώρα όμως. Ω, να το φλάσ έρχεται, αλλά πάνω στον κέρμα αυτή τη φορά. Και δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Καλό το tidal wave. Κέβιν πολύ πολύ χαμηλά, έχει μπει μέσα σε όλη την ομάδα και πάλι αυτός ο Μαοκάι του Φρέντι, ο οποίος θα κάνει τα πάντα. Ου, ψήνει η Λουξ όλους τους αντιπάλους και αυτό κοστίζει πραγματικά στην SK Gaming, καθώς έχουν μείνει πάρα πολύ low. Το ίδιο low βέβαια είναι και η Millennium, τους κυνηγάει τώρα ο Svenskeren. Κάνει και τα jump, oh, double kill και τώρα ξεκινάει το party, πραγματικά τα reset είναι πάρα πολύ δυνατά. Έχουν και δύο κι άλλο. Και οι δύο έχουν jumps και θα τα κάνουν πάνω σε Kerb και Kotenex. Έναν ο ένας, έναν και ο άλλος από ό,τι φαίνεται. Ο Candy Panda δεν μπορεί οριακά να φτάσει στον Kerb, ούτε ο Svenskeren, παρόλα αυτά. Το inhibitor είναι διαθέσιμο για την SK. Το inhibitor έχει ήδη πέσει, τα Nexus Tower είναι διαθέσιμα για την SK και ο Jezzy κόβει τον Kerb. Όχι απλά τον κόβει, παρά λίγο να τον σκοτώσει τώρα και μόλις τώρα θα γυρίσει τη βάση πίσω. Ο Κρήτον. Το κοιμάζει ο Kerb να σνάιπάρει τον αντίπαλο, δεν τα καταφέρνει. Σπάνε τα Nexus Tower. SK. Πολύ πιθανό, γιατί δεν μπορεί ένας και μόνος του σίγουρα να κάνει αυτό το deficit. Πάει τον Nexus 3-0.